διάφορα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι στην νότια Μεσόγειο που βρίσκεται η Κύπρος θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Αναφορικά με το κομμάτι αυτό το οποίο αφορά το κλίμα της περιοχής της Κύπρου, όπου γίνεται τεράστια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στην περιοχή της Κύπρου, φαίνεται ότι το κλίμα της περιοχής μας αλλάζει και πάμε σε ένα κλίμα με πιο ψηλές θερμοκρασίες και πιο χαμηλή βροχή. Οι δύο αυτές παράμετροι είναι αντίστροφα ανάλογες. Η τάση αύξησης της θερμοκρασίας δεν δηλώνει τάση αύξησης της βροχής. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι φυσικά επίπεδο τον πλανήτη. Βρίσκεται στο γεγονός ότι έχουμε αυξήσει τα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία βρίσκονται γύρω από τη γη και είναι σε αυτά που οφείλουμε την ύπαρξή μας. Συνυφασμένο σχεδόν ή σαν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής είναι το φαινόμενο της ερημοποίησης. Εδώ οι γνώμες των επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα δίστανται, αφού ερημοποίηση κάποιοι, μια μερίδα αυτών των επιστημόνων θεωρούν ότι είναι η διαδικασία προς αλλαγή του κλίματος σε μια περιοχή, ενώ κάποιοι άλλοι αναφέρονται ως το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φαίνεται ότι η ερημοποίηση είναι μια πάθηση σε εισαγωγικά του περιβάλλοντος, και όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε τόσο την ατμόσφαιρα όσο και το έδαφος σε αυτήν την περίπτωση. Είναι μια πάθηση του περιβάλλοντος, όπως πάθηση είναι και η κλιματική αλλαγή, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της βιοποικιλότητας και τη μετατροπή ενός τόπου σε ερημικό. Οι ερημικές περιοχές έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Δεν έχουν σχεδόν καθόλου χλωρίδα και πανίδα. Άρα φεύγουμε από την βιοποικιλότητα που χαρακτηρίζει μια περιοχή με τα πουλιά, τα πτηνά, τα ερπετά, τα ζώα κλπ. Και πάμε σε έναν κλίμα το οποίο δεν υποστηρίζει ζωή. Μεταβάλλεται λοιπόν η βιοποικιλότητα όχι μόνο στο ζωικό βασίλειο αλλά και στο φυτικό βασίλειο. Σύμφωνα με κλιματικές μελέτες οι οποίες γίνονται για την περιοχή της Κύπρου και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, φαίνεται ότι το κλίμα της Κύπρου θα είναι τέτοιο που σε μερικές δεκάδες χρόνια θα προσομοιάζει περισσότερο με το κλίμα της Σαουδικής Αραβίας. Είναι και οικονομικό το πρόβλημα και πολιτικό, πολιτιακό το πρόβλημα και πολιτιστικό το πρόβλημα και οικονομικό, κυρίως οικονομικό το πρόβλημα, αλλά και πρόβλημα κοινωνικό. Θα υπάρξουν κοινωνικές εντάσεις. Να την αντιμετωπίσεις χρειάζεται σε φύση, χρειάζεται σε φυτά, τα οποία πρέπει να υπάρχουν και να τα συντηρείς, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Έχουμε πάρει ορισμένα μέτρα. Ένα σοβαρό πρόβλημα φυσικά με την ερημοποίηση είναι το νερό. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία τι κάνεις με τα θέματα νερού στην Κύπρο. Η αποφυγή της σπατάλης είναι η ανακύκλωση όλων των πραγμάτων. Κανένας πλέον για να σταματήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, αλλά να περιορίσουμε την αύξηση στους 2 βαθμούς Κελσίου που και αυτό είναι ακόμη καθόλου. Δεν είναι μόνο το τι θα κάνει ο καθένας σε ατομικό επίπεδο, αλλά το τι θα κάνουμε γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να σκεφτόμαστε παγκόσμια και να δρούμε τοπικά. Ο άνθρωπος πρέπει να αντιληφθεί το τι παίρνει από τους προγόνους του και τι κληροδοτεί στα παιδιά του.